Την παραίτησή του για λόγους ευτυχίας μετά την αποχώρηση της συζύγου του Ράνια Αντωνοπούλου από το κυβερνητικό σχήμα υπέβαλε ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρης Παπαδημητρίου. Η παραίτηση της μέχρι πρώτην ως αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας έγινε δεκτή από τον Πρωθυπουργό μετά τις αποκαλύψεις ότι η κυρία Αντωνοπούλου, κάνοντας χρήση νομοθετικής διάταξης, είχε λάβει επιδότηση ενοικίου συνολικού ύψους 23.000 ευρώ μέσα σε 2 χρόνια προκειμένου να ενοικιάσει κατοικία στο Κολωνάκι. Η υπόθεση ανέβασε επιπλέον την ούτως ή άλλως υψηλή ένταση στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό, με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη να επισημαίνει από το βήμα της Βουλής ότι η επίμαχη διάταξη πέρασε μαζί με το τρίτο μνημόνιο, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως δεν υπήρξε ποτέ κανένα ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Οι παραιτήσεις των Αντωνοπούλου και Παπαδημητρίου σε συνδυασμό με εκείνη του Κώστα Ζουράρη τον Ιανουάριο έχουν αναζωπηρώσει τα σενάρια περί ανασχηματισμού. Από πλευράς κυβέρνησης τα εν λόγω σενάρια δεν σχολιάστηκαν, ενώ με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού η αμφιλεγόμενη διάταξη αποσύρθηκε.